και σταθεροποιήσουμε, φεύγεις. Το οποίο θα το απολαύσετε πάρα πολύ, πιστεύω. Είναι οι οντισιόν που έχουν αφήσει ιστορία κατά καιρού στην ελληνική τηλεόραση. Ο Νίκος Χιοριάδης τρίβει τα χέρια του και πολύ καλά κάνει. Ξέρεις τι θα δεις. Το συζητάγαμε στη σύσκεψη. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, γυρίστε το μυαλό σας πίσω. Τι talent shows έχετε δει κατά καιρού. TV Stars παρουσιάστε, έχει μέσα πάρα πολλά, απλά σας το λέω αυτό γιατί θα δείτε ένα ψινάκι άλλο πράγμα. Οντισιών που άφησαν εποχή και ατάκες κριτών που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση. Απολαύστε υπεύθυνα. Αν κάτι χαρακτηρίζει την ελληνική τηλεόραση, είναι ο πλουραλισμός. Είσαι το μωρό μου, το καλύτερό μου. Είσαι το μωρό μου που έχω στην καρδιά. Τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου. Λες κι ήρθες σε δικό σου κήπο. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα με κάποιο στόχο. Λάθος στόχο έχεις. Τέλος πάντων, εμείς πως παρατραβάμε τη συζήτηση. Δεν μπορώ την αυλή μου και το χιόνι. Άλλο πια δεν μπορώ. Τώρα εγώ φταίω, μου παιδιά. Τι έκανα. Γιατί. Τα χάσε. Σταμάτησε. Τι δεν μπορώ με το μικρόφωνο αυτό, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Θέλω να μου δοθεί ευκαιρία. Σας τη δίνουμε τώρα. Από εσάς. Ναι. Ναι. Να τη βγάλω στην τηλεόραση. Βγάλτε. Να τη... Από τα talent shows που προβλήθηκαν υπήρξαν auditions που έμειναν αξέχαστες γιατί οι διαγωνιζόμενοι που αγαπήσαμε τόλμησαν να κάνουν μπροστά σε κριτική επιτροπή και τηλεοπτικό κοινό όλα όσα εμείς οι υπόλοιποι τολμούμε να κάνουμε μόνο μπροστά στον καθρέφτη μας. Περπάτησα πολύ σε δρόμους δίχως φώτα και βρήκα ανοιχτή της μοναξιάς στην πόρτα. Παιδεύτηκα πολύ στα όρια τα ξένα κι ήθελα σαν τρέλη εσένα ή κανένα. Fire, maybe a little bit faster, maybe must be a little bit thicker. Μα μην τραγουδιστείς στην άλλη, μην βγάζω CD, δεν έχω κάτι ας πούμε. Είσαι το αστέρι μας, κορίτσι μου. Είσαι το αστέρι μας. Και η γέφυρα και τα σπαγκάτα και οι πάθεις. Will be in classic line. The color are back or will will for your clothes. Yes. As we wear is black color. Yeah. It is color. To color τα 9 μέρα. Συμφωνώ. Λίκη μπέτ. And that's all. Πιο συχνοί πελάτες σας ποιοι είναι συνήθως στο ταξί? Παπάδες θα τους κατάλαβες. Κάρε, μπορεί να είναι και τίποτα. Όχι, 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 δεν okay. Είναι παπάδες. Παπά θα πάρω το χρόνο μια φορά. Με την... Παπάδες δεν είναι. Είναι απλοπολίτες. Θέλω να μου δοθεί ευκαιρία. Σας τη δίνουμε τώρα. Από εσάς. Ναι. Ναι. Να τη βγάλω στην τηλεόραση. Βγάλτε να την κάνω ρόμπα. Βγάλτε ξέρω την. Όχι σχέση με τη ρόμπα την άλλη. Και έγραψα και τραγούδι. Ακούστε να δείτε. Ναι. Πάμε. Θα τη διώξω τη ρουφιάνα. Θα τη διώξω τη ρουφιάνα. Εγώ θα σας αφήσω μετά το τηλέφωνο μου γιατί ξέρω τι θα με χρειαστείτε. Ωραία. Κάνεις πάντα αυτό που θέλω με μάτια κλείστα. Αλλιώς το λέω στο προαναγγέλο. Θα κλάσεις πίκρα. Γύρισα στο σπίτι μου. Έτσι. 2,5 και κάτι. Όσο κι αν προσπάθησα, δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Πόσο υποφέρω. Που θα πάει πια δεν ξέρω.
Θέλω να ξεχάσω, μα όλο σαν αφαίρω. Πού θα βγει, μη με ρωτάς, σωστό και λάθη μη κοιτάς. Είναι εδώ, ως το πρωί. Συνάγεις τώρα, φύγαμε παντού και πήραμε άριστη και τώρα εδώ μας απορρίψανε. Τι περάσατε κι εσείς. Πολλά πράγματα έχουμε δει. Βέβαια, εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε τώρα που τα βλέπω, νομίζω ότι ήμουν πολύ αθλειότερη εγώ με το μαλλί αυτό και το φρύδι αυτό παρά όλα τα ταλέντα αυτά που είδα μπροστά μου. Αλλά γνώμες είναι αυτά, δεν κρίνω, λέω. Το control τι λέει, ποιο... Με θέλετε πάλι ξανθιά. Ναι, ναι, τα λέω. Εγώ ψηφίζω ναι. Ναι, ναι, εγώ ψηφίζω ναι. Κοίτα, άμα δεν είσαι με μαθημένο το φρύδι και αυτά, μπορεί να σε καλύψει. Ποτέ πια. Ποτέ πια ξανθιά. Αφού δεν έχουμε πει να μιλάμε ποτέ. Μην λέω πια. Μην λέω και ποτέ, αλλά όχι, δεν ξανακάνω. Παιδιά, όχι αυτό. Όταν με βλέπω αυτό το κίτρινο το πλατινέ. Όχι τόσο, ναι, όχι το καναρινί. Μου ανεβαίνει το elegant. Όχι, Παναγία, εννοείται. Λοιπόν, όλα αυτά τα περισσότερα ήταν από το Greek Idol, το πρώτο που παρουσίασε ο Θέμης και ήταν κριτική επιτροπή Κατραβά, Κωνσταντής και Ηλίας. X Factor θρυλικό με... X Factor, Θεοφάνους, Μουρατίδης και Κατερίνα Καγκάκη. Κοίταξε, έχουμε γελάσει πολύ με αυτά τα άτομα γενικώς, αλλά είμαι της άποψης ότι στη ζωή, άμα κάτι το θες, καλό είναι να μην το κάνεις τελικά, εφόσον το έχεις δοκιμάσει όμως. Δηλαδή, καλά κάνανε. Αυτό νιώθανε. Ήταν σοβαρά, δηλαδή, ή ήξεραν ότι κάνουν χαβαλέ, ή το πίστευαν. Εμένα πάντα ότι... με έπιανε μια στεναχώρια λίγο, παιδιά. Ναι. Εκ των υστέρων, εγώ, ας πούμε, με εκείνη την κοπέλα που είχε έρθει με το. Που έλεγε τα colors και τα, που μιλούσε στα αγγλικά. Εκείνη τη στιγμή που μας είχε πιάσει με τον Κωνσταντή αυτό το πολύ άσχημο το νευρικό γέλιο, δεν το καταλαβαίναμε. Μετά που το βλέπα και το ξανάβλεπα, με είχε μαλώσει, θυμάμαι πάρα πολύ, και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Ναι. Τότε. Το θυμάμαι. Με είχε μαλώσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είχε δίκιο. Αισθάνθηκα άσχημα. Αισθάνθηκα άσχημα να σου πω γιατί. Γιατί όταν είναι κάποιος απέναντί σου, ο οποίος έχει έρθει. Γιατί έτσι γουστάρει. Γουστάρει να έρθει. Γιατί δεν έχει κανένα να του πει, μην πας εκεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γελάσουν μαζί σου, γιατί δεν το έχεις πολύ με την παρουσίαση ή δεν το έχεις πολύ με το τραγούδι. Και εκείνος όμως όλα αυτά πάει και βλέπει απέναντί του τρία άτομα. Τα οποία γελάνε στα μούτρα του. Δεν είναι ωραίο. Σας είχε βρήσει ποτέ κανένας? Όχι. Όχι, ε. Όχι, όχι. Πάντως είναι φυσιολογικό. Δηλαδή μπαίνω λίγο στη θέση τους και λέω, κάτσε ρε φιλενάδα, εσάν θα σ' άρεσε να πας κάπου, ας πούμε, να κάτι να λες ή κάτι να κάνεις και να βλέπεις απέναντί σου τους τρεις και καλά οι δήμονες να γελάνε νευρικά και να κλαίνουν από τα γέλια, δεν θα σ' άρεσε. Οπότε εσύ γιατί το έκανες? Εκ των υστέρων που το βλέπω, καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό που. Εντάξει, βασικά ο Ηλίας μας έκανε πολύ και γελούσαμε γιατί με τις ατάκες που πετούσε που ήταν εκεί. Ναι, αλλά ανήκατε σε μία από τις πρώτες. Αλλά τώρα που το βλέπω, αισθάνομαι άσχημα. Ήταν από τις πρώτες κριτικές επιτροπές τηλεοπτικές στην τηλεόραση. Οπότε κι εσείς ήσασταν εντός εισαγωγικών τα πειραματόζωα αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, δεν είχαμε συνηθίσει κριτική επιτροπή στην τηλεόραση. Και παραζηρθήκατε. Και στα ξένα κόνσεπτ. Και πολύ χειρότερα, μη σας πω. Και στα ξένα τους κανιβαλίζουν. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε οι κάφοι και οι ξένοι τους αντιμετωπίζουμε ευγένεια και στα ξένα τους κανιβαλίζουν. Απλά τώρα πια δεν μ' αρέσει που με βλέπω να το κάνω αυτό, δηλαδή, κατάλαβες. Και θα το κάνεις τον ίδιο τρόπο σίγουρα. Δηλαδή δεν μ' αρέσει το γέλιο. Το να της έλεγα ότι ξέρετε, δεν νομίζω ότι το έχετε πολύ με την παρουσίαση, είναι άλλο. Αλλά το ότι γελάγαμε στα μούτρα της. Δεν θα γελούσε. Ο Ηλίας ήταν ο Ψινάκης. Δεν βαριέστε. Περασμένα, ξεχασμένα, να είναι καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από τις οντισιών, όπου και να είναι καλά. Πάμε να διαφημιστούμε για λίγα λεπτά.